7 Ιουνίου του 2015, Κυριακή, και τελικά το μνημείο, το εβραϊκό μνημείο, στη μνήμη των Εβραίων μαρτύρων της Καβάλας που σφαγιάστηκαν στο στρατόπεδο εξόδωσης Τρεμπλίνκα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά το Ολοκαύτωμα, τελικά θα μπει στην πόλη της Καβάλας. Και όλα αυτά ύστερα από τόση μεγάλη προσπάθεια από κάποιους αντισημίτες, αντιεβραίους, που προσπάθησαν να εμποδίσουν την τοποθέτηση του μνημείου. Είχαμε πει τότε πως θα γίνει χαμός, και όντως έγινε χαμός, και όντως ο εβραϊσμός παγκόσμια ξύπνησε. Μπράβο, και το ξαναλέμε, και στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, το KIS, το οποίο για μία τρανταχτή φορά όπως τώρα σήκωσε ψηλά τη φωνή του της εβραϊκής υπερηφάνειας. Δεν το έβαλε κάτω, δεν έκανε πίσω στην δήμαρχο και σε όσους την υποστήριξα. Μία δήμαρχο η οποία ήξερε να πει πριν ότι δεν θα γίνει και μεγάλη φασαρία αν δεν μπει το μνημείο. Και όμως έγινε φασαρία και έγινε χαμός. Και από εκείνη τη στιγμή και μετέπειτα βλέπουμε πως οι αντισημίτες ψήνονται στο ταψί, μεταφορικά μιλώντας, ιδιαίτερα όσοι αντισημίτες είναι στην Καβάλα. Και εδώ πέρα θα ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς ποτέ δεν αναφερθήκαμε εναντίον όλης της Καβάλας. Εμείς αναφερθήκαμε εναντίον στους αντισημίτες στην Καβάλα, όπως ποτέ δεν αναφερόμαστε εναντίον της Ελλάδας. Αναφερόμαστε εναντίον των αντισημιτών που υπάρχουν και στην Ελλάδα, και όχι μόνο. Και έτσι λοιπόν είδαμε όλους αυτούς τους αντισημίτες που το παίζουν δήθεν φιλοπατριώτες, που το παίζουν άλλοι δήθεν ανθρωπιστές και φιλινιστές και φιλοάραβες, πως όλοι τους χόρεψαν στο ταψί. Το τι επιθέσεις έκαναν, το πως ήθελαν να το παίξουν θύματα, αυτοί οι θύτες, οι αντισημίτες, ήθελαν να το παίξουν θύματα του διεθνούς σιωνισμού, του διεθνούς εβραϊσμού. Ναι, τους πείραξε το δάχτυλο του ραβίνου, όπως είπαν. Έτσι, αλλά έτσι ακριβώς θέλαμε. Θέλαμε να δούμε τους αντισημίτες να παίζουν τον ρόλο του θύματος. Γιατί βαρεθήκαμε πια εμείς οι Εβραίοι να είμαστε τα θύματα. Εμείς ως Εβραίοι να είμαστε εκείνοι οι οποίοι πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι. Εμείς οι Εβραίοι να είμαστε εκείνοι οι οποίοι πρέπει να κάνουμε τα θελήματα του ενός ή του άλλου. Να είμαστε εμείς πάντα τα θύματα της υπόθεσης. Όχι, κύριοι, δεν είμαστε τα θύματα της υπόθεσης. Και αν κάποιοι Εβραίοι θέλουν να είναι θύματα, εμείς δεν θέλουμε. Γιατί όταν είσαι θύμα, και όταν είσαι πάντα θύμα, δεν κερδίζεις τη συμπάθεια, πόσο μάλλον δεν κερδίζεις τον σεβασμό του άλλου. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα χρειάζεται ο αυτοσεβασμός. Και έτσι λοιπόν το μνημείο τελικά θα μπει. Θα μπει 7 Ιουνίου. Όπως ακριβώς ήτανε με το άστρο του Δαβίδ, το Μαγκέν Δαβίδ. Και φυσικά αυτό θα ενοχλήσει κάποιους. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Και φυσικά στο μνημείο θα παρευρεθεί και η πρέσβυρα του Ισραήλ, η Ρίτ Μπεν Άμπα. Πάρα πολύ ωραία, και αυτό σίγουρα θα ενοχλήσει κάποιους, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Και σε όσους έχονται και λένε ότι καλά, γιατί οι Εβραίοι να κάνουν δικό τους μνημείο, ερχόμαστε και τους λέμε το εξής: θέλετε εσείς, κύριοι, να κάνετε και άλλα μνημεία,
Κανένα πρόβλημα. Μνημεία για γενοκτονίες Ελλήνων, άλλων Ελλήνων, κανένα πρόβλημα. Θέλετε μνημείο του Ποντίους, βάλτε το παρακαλώ. Θέλετε μνημείο ακόμα για τους Αρμενίους, βάλτε το παρακαλώ. Θέλετε μνημείο για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παρακαλώ. Κανένα πρόβλημα. Γιατί όχι. Αλλά τώρα θυμηθήκατε να ζητήσετε μνημείο και εσείς. Όταν οι Εβραίοι θέλουν να βάλουν μνημείο για τους Εβραίους του Ολοκαυτώματος, τι έγινε? Το ένα κανονικά δεν πρέπει να έχετε εις βάρος του άλλου. Και αν μη τι άλλο, τα παράπονα κάποιου να είναι προς την ποντιακή κοινότητα. Παράδειγμα, η οποία δεν ασχολείται ίσως και δεν έχει βάλει μνημείο μέχρι τώρα. Κάποιοι έχονται και σου λένε όμως ότι θέλουν και μνημείο, τώρα λέει ψευτοπαλαιστινιακό. Δίπλα λέει από το εβραϊκό μνημείο. Λέτε και με αυτόν τον τρόπο δεν δείχνουν τον εσχρό αντισημιτισμό τους. Σιγά μην αυτοί οι δήθεν πατριώτες, οι δήθεν, ένα μάτσο από ρατσιστές και αντισημίτες, σιγά μην αυτοί ενδιαφέρονται για τους Άραβες πραγματικά, για τους μουσουλμάνους Ισλαμιστές Άραβες, της Χαμάς, της Φατάχ, σιγά μην ενδιαφέρονται για αυτούς. Πόσο μάλλον για Άραβες που σπάζουν χριστιανούς καθημερινά, αλλά κανείς δεν μιλάει εκεί πέρα, φυσικά, φυσικά. Σιγά μην ενδιαφέρονται για αυτούς. Φυσικά και δεν ενδιαφέρονται. Δεν τους ενδιαφέρουν οι Άραβες. Απλά μισούν τόσο πολύ τους Εβραίους που στο δικό τους φτωχό μυαλό ο εχθρός του εχθρού είναι φίλος. Και γι' αυτό όλη αυτή η αγάπη για τους Άραβες και τους ψευτοπαλαιστινίους κτλ. Κτλ. Αν μη τι άλλο, γιατί δεν σκέφτονται να βάλουν μνημείο για τους ψευτοπαλαιστινίους που σφάχτηκαν, τους κακόμοιρους αυτούς Άραβες που σφάχτηκαν από το ISIS στη Συρία πριν 1,5 μήνα. Αλλά εκεί δεν τους ακούσαμε. Έτσι λοιπόν, φυσικά και δεν θα μπει κανένα ψευτοπαλαιστινιακό μνημείο, ούτε ένα μέτρο, ούτε 10 μέτρα κοντά στο εβραϊκό μνημείο. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά εδώ πέρα θα πρέπει να θυμίσουμε επιπλέον για αυτούς που έρχονται και λένε και καλά να μπει ένα μνημείο γενικό για όλους και όχι μόνο για τους Εβραίους, για όλους που σκοτώθηκαν για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ας μπει, αλλά άλλο το θέμα και του εβραϊκού μνημείου. Μην τα μπερδεύουμε. Οι Εβραίοι της Ελλάδας είναι μεν Έλληνες πολίτες και φυσικά είναι νομιμόφρονες πολίτες που πρέπει να σέβονται την Ελλάδα, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και Εβραίοι. Ανήκουν στο εβραϊκό έθνος, στον εβραϊκό λαό. Πώς θα το κάνουμε? Όπως ο ομογενής που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι Αμερικάνος πολίτης που σέβεται την Αμερική και έτσι πρέπει να κάνει. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι και Έλληνας στην ψυχή. Ποιο το πρόβλημα? Δεν μπορεί να σηκώσει μια ελληνική σημαία, ελληνικά σύμβολα? Ο Έλληνας της Αμερικής, ο Έλληνας της Αυστραλίας, ο Έλληνας της Γερμανίας, ο Έλληνας της Ομογένειας. Γιατί λοιπόν ο Εβραίος στην Ελλάδα ή στη Διασπορά γενικότερα να μην μπορεί να έχει τα δικά του επίσης εβραϊκά σύμβολα? Έτσι για να εξηγούμαστε στους αντισημίτες, οι οποίοι θέλουν να παίζουν παιχνιδάκια. Και το εβραϊκό μνημείο λοιπόν θα μπει. Έτσι ακριβώς για να αναποδογυρίζονται, όπως είχαμε πει, τα άντερα κάθε αντισημίτη. Και εδώ πέρα κλείνουμε λέγοντας ότι για όποιον έχετε να κατηγορήσει τους Εβραίους της Ελλάδας, ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι Εβραίοι της Καβάλας, αυτοί οι μάρτυρες, στάθηκαν στην Τρεμπλίνκα εφόσον οι Βούλγαροι τους είχαν ζητήσει πρώτα απ' όλα να δηλώσουν ότι είναι Βούλγαροι, μήπως και γλιτώσουν. Αλλά οι Εβραίοι της Καβάλας προτίμησαν να σταλθούν στο στρατόπεδο εξόδωσης από το να απαρνηθούν την ελληνική τους ταυτότητα. Και μόνο και μόνο για αυτό θα πρέπει κάποιοι να τους σέβονται και όχι να ψάχνουν να βρούνε λόγους, όπως κάποιοι έρχονται άλλοι και μας λένε γράφει στο μνημείο στίχο από το Δευτερονόμιο. Και τι με αυτό το Δευτερονόμιο, από την Τωρά, από τη λεγόμενη Παλαιά Διαθήκη, που είναι κομμάτι της δικιάς σας επίσης
κύριοι χριστιανοί, βίβλου. Αμήν τι άλλο, η Καινή Διαθήκη δεν μπορεί να σταθεί χωρίς τη λεγόμενη ως Παλαιά Διαθήκη. Και αμήν τι άλλο, όποιος θέλει ας πάρει να διαβάσει μία ακόμη και χριστιανική βίβλο, θα δει ότι μέσα περιέχει και το Δευτερονόμιο. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Αυτά απλά για να εξηγούμαστε, και ουδέν και αλίμονον εάν κάποιοι τολμήσουν να βεβηλώσουν αυτό το μνημείο ή οποιοδήποτε άλλο εβραϊκό μνημείο. Θα είμαστε εδώ για να ξεμπροστιάζουμε κάθε αντισημίτη, κάθε αντιεβραίο, κάθε αντισιωνιστή από οποιοδήποτε ιδεολογική ή πολιτική παράταξη, και αν αυτός προέρχεται. Ποτέ ξανά ολοκαύτωμα.